Πρώιμη επιχείρηση Σκούπα στα ορεινά της Κρήτης με στόχο να μπει φρένο στα σχέδια των χασισοκαλλιεργητών. Για τρίτο 24ωρο, το ελικόπτερο της Ελλάς σαρώνει το νησί, κατευθύνοντας ισχυρές δυνάμεις που συμμετέχουν στις εξερευνήσεις, στον εντοπισμό και την κατάσχεση χιλιάδων δεντριλίων. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής είναι εντυπωσιακός για τα Χανιά. Η σάρωση των ορεινών περιοχών απέφερε τον εντοπισμό 5 φυτιών με περίπου 2.500 δεντρίλια, τα οποία είχαν φτάσει ήδη σε ύψος το 1 μέτρο. Οι επιχειρήσεις εξελίσσονται κυριολεκτικά με το χέρι στη σκανδάλη. Αστυνομικοί που έκαναν έφοδο στις φυτείες βρέθηκαν μπροστά σε ένα Καλάσνικοφ και δεκάδες σφαίρες, ενδεικτικό των προθέσεων των αδίστακτων καλλιεργητών. Κοντά στο χώρο μίας εκ των φυτιών πιάστηκε στα πράσα και ένας αλλοδαπός. Η έφοδο στο σπίτι στο οποίο έμενε αποκάλυψε μια υδροπονική καλλιέργεια κάναβη σε γλάστρες και ένα αεροβόλο με διόπτρα. Είχε προηγηθεί ανάλογη επιχείρηση στον ορεινό Μυλοπόταμο που είχε ως αποτέλεσμα να ξεριζωθούν εκατοντάδες δεντρίλια, ενώ έγιναν και δύο συλλήψεις. Σήμερα οι έρευνες του ελικοπτέρου της Ελλάς επικεντρώθηκαν στις νοτιοανατολικές περιοχές του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκαν δύο μικρές καλλιέργειες. Τα δεντρίλια που ξεριζώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα από τις συνολικά 17 φυτείες που έχουν εντοπιστεί ξεπερνούν τις 3.000. Με την Ελλάς να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στους επίδοξους χασισοκαλλιεργητές.